Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Ξάνθη, όταν μια 19χρονη κοπέλα παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από οδηγό γιοταχή. Η 19χρονη είχε βγάλει το σκυλάκι της βόλτα και διερχόμενο όχημα κάτω από διευκρίνησες έως τώρα συνθήκες την παρέσυρε και την τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ασυνείδητου οδηγού που χτύπησε και εγκατέλειψε αβοήθητη τη νεαρή κοπέλα. Χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 8. Σε έναν αγροτικό, σε έναν δρόμο εντός χωριού του παλαιού Ζυγοξάνθης, η είδηση ανέφερε ότι βρέθηκε μια κοπέλα η οποία παρασύρθηκε από όχημα αγνώστων στοιχείων, το οποίο όχημα με τον ασυνείδητο οδηγό εγκατέλειψαν το θύμα στο οδόστρωμα σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στην Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να μπορέσουν να την κρατήσουν στη ζωή και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, όμως περίπου 3 ώρες αργότερα ή 2, αν δεν κάνω λάθος, περίπου εκεί, από 2 μέχρι 3 ώρες, έκριναν ότι θα έπρεπε να γίνει διακομιδή στο νοσοκομείο Καβάλας, νευροχειρουργική, καθώς τα κρανιοεγκεφαλικά τραύματα ήταν πεταμένα και σοβαρά. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Υπάρχουν κάποια στοιχεία. Αυτά που μπορώ να πω μέχρι στιγμής από το ρεπορτάζ, το οποίο προκύπτει, είναι ότι πιθανότητα σύντομα να έχουμε κάποιες εξελίξεις στο θέμα αυτό. Η αστυνομία δεν το αφήνει έτσι. Το ψάχνει, ερευνά την υπόθεση. Αξίζει να πούμε ότι μεγάλη δύναμη εχθές το βράδυ όργωσε στην κυριολεξία όλη εκείνη την περιοχή για να βρουν το όχημα. Πιθανότατα, ανεπιβεβαίωτα βέβαια αυτό, όμως μπορώ να το πω, πιθανότατα να υπάρχει και υλικό από κάμερες. Μάλιστα. Μάλιστα, θα κάνει πιο εύκολο το έργο, έτσι. Τον ναι, ερευνώνται όλα. Έχουν πέσει με τα μούτρα στην κυριολεξία. Έτσι. Πάνω στην υπόθεση αυτή. Αξίζει να σου πω ότι χθες το κέντρο της Ξάνθης ήταν αστυνομοκρατούμενο, λόγω Γρηγορόπουλου. Ναι, ναι. Όμως, η υπόλοιπη αστυνομική δύναμη ήταν στους δρόμους και προσπαθούσε να διαλευκάνει την υπόθεση αυτή με το ατύχημα και να βρει τον ασυνείδητο, ο οποίος εγκατέλειψε την κοπέλα σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Σταύρο, αναμένουμε τώρα τα νεότερα από το ρεπορτάζ. Ελπίζουμε να πάνε πάνω καλά. Απ' όλα και είναι ευχή όλων μας να ξεπεράσει. Έτσι. Τα τραύματα, καθώς η ζωή της όντως είναι κρέμεται από μια κρουστή, όπως μας μετέφεραν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση της υγείας της, θεωρώ ότι ο Θεός θα πρέπει να βάλει το χέρι του να την βοηθήσει. Και εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι υπάρχει έκκληση για αιμοδοσία στο νοσοκομείο Ξάνθης, καθώς το νοσοκομείο... μάλλον καθώς χρειάστηκαν αρκετές φιάλες αίμα ρέζους αρνητικό για να καλύψουν τα τραύματα και το αίμα το οποίο έχασε η άτυχη κοπέλα.